δωμάτιο που με βλέπετε αυτή τη στιγμή να βρίσκομαι είναι το δωμάτιο αυτοσυγκέντρωσης. Και τι εννοώ με αυτό? Εδώ ακριβώς μπαίνουν οι παίκτες, παίρνουν βαθιές ανάσες, νιώθουν ότι τους φεύγει η αρνητική ενέργεια και μπαίνουν στο stage και στην κριτική μας επιτροπή. Ένα είναι το σίγουρο, ότι οι έμπειροι κριτές μας ξέρουν τη μουσική καλύτερα από όλους και γνωρίζουν καλά τη συνταγή της επιτυχίας. Μαζί τους θα μείνουν και θα δουλέψουν μόνο οι καλύτεροι. Δέσποινα Βανδύ. Ένα όνομα, μία ιστορία. Η Ελληνίδα Superstar παίρνει τα ενία στην πιο συναρπαστική διαδικασία του X Factor. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Δέσποινα Βανδύ σε ρόλο παρουσιάστριας, κάτι που έχει κάνει στο παρελθόν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει να κάνει καθαρά με τη φωνή, όπως ήταν ας πούμε το Voice που κάναμε και εγώ και η Μελίνα 2 χρόνια. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που συνυπολογίζει και τις υπόλοιπες αρετές. Δεν σημαίνει αυτό, δεν συνεπάγεται ότι αυτό έχει σχέση με την εξωτερική εμφάνιση. Εγώ θεωρώ ότι μεγάλη αρετή έναν άνθρωπο ο οποίος όταν τραγουδάει, ερμηνεύει, εννοεί αυτό που λέει. Νομίζω ότι έχει να κάνει με ένα σύνολο πραγμάτων και με ένα μεγαλύτερο βάθος το X Factor, με μια... Όχι, δεν υποτιμώ εννοείται κανένα άλλο παιχνίδι, φυσικά όλα είναι πολύ ωραία και όλα αναζητούν πολύ ωραίες φωνές, αλλά... Αυτό ίσως έχει μια πιο διεισδυτική ματιά στον νικητή. Μελίνα Σλανίδου. Η μοναδική χρειά της φωνής της εντυπωσιάζει. Τα τραγούδια της έχουν κατακτήσει το Πανελλήνιο και αποτελούν πλέον διαχρονικές επιτυχίες του σύγχρονου έντεχνου ρεπερτορίου, ενώ όλα αυτά τα χρόνια μετράει σημαντικές συνεργασίες και αμέτρητες εμφανίσεις σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μιλήσει, έχει τραγουδήσει, έχει χορέψει και έχει συγκινηθεί με τα τραγούδια του Πόντου λόγω της καταγωγής της. Μελίνα, μου θέλω να ξέρεις ότι επειδή εγώ είμαι έξω στο backstage και στα παιδιά, πάρα πολλοί είναι Πόντι και έρχονται να πούνε ειδικά σε σένα και να αφιερώσουν μοντιακά τραγούδια. Αυτό εμένα με συγκινεί βαθιά, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι το X Factor? Τι κοιτάς έναν παίκτη και ψάχνεις να δεις αν έχει το X Factor? Κοίτα, είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχει μια φωνή που ξεχωρίζει, που είναι ξεχωριστή. Παρ' όλα αυτά δεν στέκομαι μόνο σε αυτό. Βλέπω και όλο το άλλο, το attitude που έχει. Ή μπορεί να γράφει πάρα πολύ ωραία και να έχει μια φωνή που δουλεύεται και μπορεί να φτιαχτεί. Δηλαδή, στην πορεία να δεις κάτι, να μεταμορφωθεί κάποιος άνθρωπος, αν έχει μια πρώτη μαγιά, αν έχει την πρώτη μαγιά δηλαδή και έχει το attitude, την προσωπικότητα, μπορεί αυτό να δουλευτεί και να δούμε κάτι, να δούμε θαύματα ρε παιδί μου. Αυτό ονειρεύομαι εγώ, αυτό ονειρεύομαι. Γιώργος Θεοφάνους. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το μυστικό της επιτυχίας για ένα καλλιτέχνη και ένα τραγούδι, με γνώσεις που οι παίκτες ανυπομονούν να πάρουν αν συνεργαστούν με τον κριτή μας. Όνειρο πολλών, μια μελλοντική συνεργασία με το συνθέτη, στιχουργό και μουσικό των επιτυχιών. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν ως τον πιο αυστηρό της παρέας. Για να δούμε αν είναι όντως. Θέλω να μάθω εάν είστε αυστηρός, γιατί να ξέρετε ότι εγώ επειδή είμαι έξω με τους διαγωνιζόμενους, λέω ποιος είναι έτσι λίγο κριτής που σας φοβίζει, μας λένε εντάξει, ο Γιώργος Θεοφάνου. Ναι, ξέρω εγώ τι να σου πω, τι σου λένε οι παίχτες. Έτσι μου λένε μερικοί. Εγώ θα σας το πω να το ξέρετε. Το ξέρω, δεν το ξέρω. Οι παίχτες πρέπει να ξέρουν ότι σε αυτό το παιχνίδι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από τα άλλα τα οποία παρακολουθούν ίσως στην τηλεόραση. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει το X Factor. Έχει πολλά διαφορετικά πράγματα που ίσως τα άλλα παιχνίδια να μην το έχουν. Πριν 10 χρόνια δημιουργήθηκε το συγκρότημα Μέλισσες με τον Χρήστο Μάστορα στο τραγούδι και από τότε μέχρι και σήμερα οι Μέλισσες δεν έχουν σταματήσει λεπτό την ανωδική τους πορεία και μάλιστα με διάφορες διακρίσεις όλα αυτά τα χρόνια. Ο δεύτερος δίσκος τους το 2012 με τίτλο Άκου έγινε χρυσός, ενώ σήμερα τα τραγούδια τους γίνονται νούμερο 1 επιτυχία στα charts και στα YouTube trendings με εκατομμύρια προβολές, ενώ οι εμφανίσεις τους sold out. Ο Χρήστος Μάστορας έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους καλύτερους μουσικούς και τραγουδιστές της γενιάς του. Οι fans αμέτρητοι. Ο ανταγωνισμός τεράστιος, κυρίες και κύριοι. Το match είναι derby. Δεν ξέρουμε ποιος θα κερδίσει στο τέλος. Σίγουρα όμως νικητής θα είναι η μουσική. Όταν λες όχι, στεναχωριέσαι. Πώς μπορείς και λες όχι σε έναν άνθρωπο εκεί πάνω? Γιατί το κάνεις αυτό? Είναι πραγματικά δύσκολο. Αν και ο άλλος είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, είναι πολύ δύσκολο να του πεις όχι. Αλλά εδώ είμαστε για να διαχωρίσουμε αυτούς που έχουν το X Factor από αυτούς που δεν το έχουν. Είναι χρέος δικό μας δηλαδή να ανακαλύψουμε το επόμενο X Factor. Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν επιμελήθηκε διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές, ενώ η πρώτη του επαφή με το μέσο ήταν στα 11. Θεωρείται ιδιαίτερα αγαπητός και δημοφιλής. Αν δεν ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ, τι θα ήθελε να είναι? Πιλότος. Το μυστικό της επιτυχίας, σύμφωνα με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, είναι η αυθεντικότητα. Να μην προσποιείσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Καυστικός και με ξεχωριστό χιούμορ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος ξέρει καλά πώς η επιτυχία μπορεί να μείνει στο χρόνο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πάνε εκπληκτικά. Τα περίμενα πιο δύσκολα, πιο. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραία, ωραίο το πράγμα, ωραία τα φώτα, ο ήχος, ο κόσμος που έρχεται, οι διαγωνιζόμενοι. Πήρε πολύ καλό επίπεδο. Χωρίς να έχω εμπειρία τέτοιου τύπου τηλεοπτική, πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Σας είναι η πρώτη σας φορά σε ρόλο κριτή. Πώς μπορείτε και λέτε όχι? Είναι δύσκολο? Εύκολο. Όχι. Τόσο απλό είναι όχι αυτό? Έτσι. Έχω πει κανένα δύο φορές.